όπως ξέρετε, η ζωή είναι μια πορεία προς τα μπροστά και ταυτόχρονα μια πορεία προς τα παιδικά χρόνια, τα οποία τα κουβελάμε. Επομένως, θυμάμαι με νοσταλγία, θα έλεγα, τα παιδικά μου χρόνια στο χωριό. Ήταν η δεκαετία του 50. Η δεκαετία του 50 ήταν μια δεκαετία φτώχειας, κυρίως για την επαρχία, κυρίως για τα χωριά. Το δικό μου το χωριό είναι ένα μικρό χωριό. Σήμερα έχει, δεν έχει 200 κατοίκους, ίσως το καλοκαίρι να έχει 200 κατοίκους. Τότε είχε πολλούς, είχε 600, 800. Πήγα στο δημοτικό σχολείο, μονοτάξιο μεν, αλλά είχε 80 παιδιά. Σήμερα έχει 5, 6. Ο κόσμος ήταν αγροτικός του χωριού. Ζούσε από το χωράφι του. Ο κλήρος στην Ελλάδα είναι μικρός. Και ζούσε με τα προϊόντα που ο ίδιος καλλιεργούσε. Περίτω να σας πω ότι τα παιδικά χρόνια είναι χρόνια ξενασιάς και δεν τους ενδιαφέρει αν είναι φτώχεια ή αν είναι δυσκολίες ή όλα αυτά. Τους ενδιαφέρει το παιχνίδι. Το παιχνίδι. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λοιπόν, μεγάλωσα. Γεννήθηκα το 45. Ο πατέρας μου βρήκε δουλειά αφού γεννήθηκα. Και επομένως θεωρήθηκα και τυχερός. Γιατί είχε δουλειά ο πατέρας. Διότι βρήκε μια δουλειά ο πατέρας στην πόλη της Κέρκυρας. Και έτσι μεγάλωσα στο χωριό, το οποίο απέχει 11 χιλιόμετρα από την πόλη. Ναι. Κοντά, αλλά η απόσταση τότε μας φαινόταν πολύ μεγάλη. Δεν υπήρχαν συγκοινωνίες, δρόμοι, όλα αυτά. Ηλεκτρικό, νερό. Έτσι μεγάλωσα με την μητέρα μου, τον παππού και τη γιαγιά. Ναι. Έχω έναν αδερφό μεγαλύτερο από μένα, γεννήθηκε πριν από τον πόλεμο. Ο πατέρας ήταν φαντάρος στη διάρκεια του πολέμου. Οπότε εγώ γεννήθηκα μετά τον πόλεμο. Άρα τον πατέρα δεν τον βλέπατε συχνά. Δεν τον έβλεπα συχνά. Παρ' όλα αυτά, μετά από τα 8 πρώτες τάξεις του δημοτικού, πήγα στην πόλη και έζησα μαζί του. Οπότε ζούσαμε οι δυο μας, μέχρι που τελειώσα το γυμνάσιο και έφυγα από την Κέρκυρα.